Ευχαριστώ πολύ, Κρήτονα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν είμαι Αθηναία, είμαι στη Λάρισα. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω σε αυτό εδώ το κοινό σχετικά με το αν υπάρχει κλιματική κρίση. Αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια για να εξηγηθεί και σε οποιονδήποτε σόφρον άνθρωπο, ο οποίος ξυπνά το πρωί στις 12 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας, ή αν θέλετε να πούμε και σε ένα πιο ζεστό τόπο, στο κέντρο της Λάρισσας, φορώντας ζακέτα, το μεσημέρι να τη βγάζει, να μένει με το φανελάκι, το απόγευμα να παίρνει αδιάβροχο και το βράδυ να μην μπορεί να αναπνεύσει, γιατί η υγρασία είναι 150%. Νομίζω ότι αυτό για το οποίο οφείλουμε να επιχειρηματολογήσουμε είναι ότι ένα νήμα συνδέει τους καύσονες στην Κίνα, τις ακραίες βροχοπτώσεις στη Βρετανία, τις ξηρασίες στην Καλιφόρνια, τις ημερήσιες καιρικές διακυμάνσεις στην Ελλάδα, και αυτό είναι η αιμονή σε ένα παρασιτικό οικονομικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, που για να παράξει κέρδη για λίγους είναι υποχρεωμένο να στύψει τον πλανήτη, που για να παράξει κέρδη για λίγους είναι υποχρεωμένο να σπαταλήσει εργασία, να σπαταλήσει χρήμα και να σπαταλήσει τους φυσικούς πόρους του πλανήτη που είναι πεπερασμένοι. Γιατί, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο καπιταλισμός δεν μπορεί πια να δημιουργήσει, δεν μπορεί πια να παράγει μέσα στα όρια της γης. Είναι ένα σύστημα που εξάντλησε τις δημιουργικές του δυνάμεις εδώ και καιρό και πλέον εξαντλεί εμάς και πλέον εξαντλεί τον πλανήτη. Η κλιματική λοιπόν κρίση δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει κάποιους λίγους περιβαλλοντιστές, όπως κάποιους περίεργους τύπους, όπως πριν λίγα χρόνια έλεγε στη Βουλή ο Γιάννης Βούρος, βουλευτής τότε του Πασόκ, που συζητούσαμε για τα αυθαίρετα, και έλεγε εντάξει τώρα μωρέ, τι είναι αυτοί, κάτι τύποι ρε παιδί μου που τους ενδιαφέρουν οι κορμοράνοι, που μας ενδιαφέρουν οι κορμοράνοι. Ή ακόμα περισσότερο δεν αντιμετωπίζεται με το να λέμε ότι ωραία αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, με το να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό καλαμάκι ή με το να κλείνουμε τα φώτα για 1 λεπτό στις 9 η ώρα το βράδυ για να σωθεί ο πλανήτης. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι πίσω από την κλιματική κρίση βρίσκονται πολιτικές που διαλύουν το περιβάλλον, διαλύουν τη δημόσια υγεία, πολιτικές που προκαλούν θάνατο, και αυτά τα πληρώνουν οι φτωχοί άνθρωποι του πλανήτη. Πολιτικές που προκαλούν καινούργιες ασθένειες ή ασθένειες που δεν υπήρχαν. Η καύση απορριμμάτων, για παράδειγμα, στη Μαγνησία και η ανανέωση της άδειας και την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ προκαλεί καρκίνο, προκαλεί άσθματα, προκαλεί καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, προκαλεί αυξήσεις στις τιμές του θηροειδούς, και η ΦΕΗ είναι εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Πολιτικές που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν από τον τόπο τους, γιατί στον τόπο τους έχουν ξηρασία, άρα και πείνα. Και ή ο τόπος τους εξαφανίζεται από την άνοδο της θάλασσας και δεν έχουν πια πουθενά να μείνουν. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι από τη Σομαλία, για παράδειγμα, έρχονται εδώ ως πρόσφυγες, γιατί έχει ξηρασία και πείνα και δεν μπορούν να φάνε. Και οι κλιματικοί πρόσφυγες δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους άλλους ή ένα μότο σε ένα βιβλίο, είναι μια πραγματικότητα. Πολιτικές που στερούν τους ανθρώπους να παράγουν στον τόπο τους προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, διατροφικής αξίας, όπως η περίπτωση των σκουριών, που πέφτουν τοξικά στα νερά, στη διαχείριση των υδάτων, και ο κόσμος εκεί δεν θα μπορέσει να τρώει αυτό το οποίο παράγει. Και είναι η Μαρία εδώ να μιλήσει γι' αυτό. Πολιτικές που στερούν τους δημόσιους χώρους, που στερούν την πρόσβαση στη θάλασσα, όπως είναι η τσιμεντοποίηση, όπως είναι το μοντέλο τσιμικό, wow, Μύκονος. Πολιτικές που στερούν πνεύμονες πρασίνου, όπως είναι εδώ η υπόθεση του Λόφου του Στρέφη, της Ακαδημίας Πλάτωνος, που αποψηλώνουν δάση για να έρθουν οι εμμύριδες, αλλά και οι εγχώροι δίθεν μεγαλοεπενδυτές, να φτιάξουν τα τεράστια ξενοδοχεία τους, να φτιάξουν τα καζίνο και να δουλεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Έχει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αξία να αντιληφθούμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που πάλεψε με νύχια και δόντια για να δείξει ότι η οικολογία είναι ο πυρήνας της ανατροπής μιας αντικοινωνικής πολιτικής, που προσπάθησε να αναδείξει το ξύλωμα κάθε προστατευτικής νομοθεσίας για τη φύση, που έφερε τη φωνή των συλλογικών αντιστάσεων στη Βουλή, που μίλησε ξεκάθαρα ενάντια σε ένα εξορρυκτικό μοντέλο, στα μοντέλα αυτά του μεγαλοειδιατισμού, τα αντιπεριβαλλοντικά σχέδια, που μίλησε για το κέρδος των λίγων και το κόστος του μεγάλου μέρους της κοινωνίας, είναι το ΜΕΡΑ25. Και χωρίς πολλά, αν υπήρχε ένας και μοναδικός λόγος για το οποίο το ΜΕΡΑ25 είναι σημαντικό να είναι στη Βουλή, είναι γιατί τα ζητήματα της οικολογίας είναι συστατικά και είναι σύμφυτα με την ίδια του τη συγκρότηση. Από την πλευρά μου, λοιπόν, σας καλώ να ενισχύσετε αυτή τη φωνή, γιατί όπως και είπε και ο Κρήτονας, η ενίσχυση αυτή της φωνής σημαίνει ότι θα μιλάμε τελικά για την ίδια μας την ύπαρξη, για την ίδια μας την επιβίωση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς στο βήμα τη ΦΕΗ Νετουλάκου από τη Μαγνησία.